Του Συλλόγου Κρίνου να σας καλωσορίσω στην απόψινή μας εκδήλωση, η οποία είναι αφιερωμένη στο Αιγαίο. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συλλόγους που μας τιμούν με την παρουσία τους, τα χορευτικά, τα παιδιά της ορχήστρας, τους εθελοντές που δούλεψαν όλη μέρα σήμερα για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, τις νοικοκυρές που μας έφεραν τα εδέσματά τους και φυσικά όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με πρώτο τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κρίνου. Καλή διασκέδαση! Ας ξεκινήσουμε το απόψινό μας ταξίδι στους ήχους του Αιγαίου από την όμορφη Σάμο και τη μαγευτική Ικαρία. Η Σάμος έχει πλούσια ιστορική κληρονομιά, αφού διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο στην αρχαιότητα όσο και στην περίοδο της Τουρκοκρατίας. Έχει όμως και πλούσια μουσική παράδοση, με έντονες επιρροές από την Τουρκία, κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Σάμος μου όμορφο νησί, με την πλούσια και πολύμορφη μουσική και παράδοση, με τα πανηγύρια, με τους μερακλίδικους χορούς και τους μερακλίδες αργανοπαίκτες. Έτσι, από το σαμιώτικο κρασί, φτάνουμε στο ικαριώτικο ραχάτι, που σηματοδοτεί τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους κυλά η ζωή. Αυτό το γνώρισμα συναντιέται σε πολλές περιοχές της Ικαρίας, από τα καφενεία του Αγίου Κυρίκου μέχρι τα ορεινά χωριά των Ραχών. Η φιλοξενία των Ικαριωτών είναι ζεστή, το φαγητό πλούσιο και άφθονο, το κρασί κόκκινο και δυνατό και ο χορός Ικαριώτικος. Στη Σάμο και στην Ικαρία μας ταξιδεύει το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρίνου, χοροδιδάσκαλος Νηφόρας Παναγιώτης. Σου πάρω παπαλά.
Με τα
θα κάνω τίποτα, όχι, αφού σκάφω. Η θάλασσα χωρίζει, η θάλασσα ενώνει. Τα όργανα και οι μουσικές, η φράση αυτή, τονίζεται ιδιαίτερη πολιτισμική και μουσική σημασία των δωδεκανήσων στον ηλιακό χώρο. Λόγος, μέλος και κίνηση είναι τα τρία στοιχεία που εμφανίζονται και τεκμηριώνονται ως μια αδιάσπαστη ενότητα μέχρι σήμερα στα δωδεκάνησα. Μουσική κληρονομιά, τραγούδια αλλά και χωρί των γεωργών, των ψαράδων, των βοσκών, τραγούδια του γάμου, τραγούδια συμποσίων με συνοδεία λύρας. Στα δωδεκάνησα αναφέρονται ακόμη και μουσικοί αγώνες της αρχαιότητας που μας θυμίζουν την Κάσο, την Κάρπαθο και την Κάλυμνο, καθώς και τους δεξιοτέχνες της Ματινάδας και του μουσικού ποιητικού αυτοσχεδιασμού των σημερινών πανηγυριών. Ας μυρίσουμε λοιπόν το άρωμα της Λέρου και ας χορέψουμε το ροδίτικο συρτό. Στα δωδεκάνησα μας ταξιδεύει η χορευτική ομάδα του Κάτω Αλυσού. Χοροδιδάσκαλος Γιαννακόπουλος Θεόδωρος. Thank you.
κάνει στάση στην Νότια Ελλάδα, στη μια άκρη του Αιγαίου, από το σημείο που Ιόνιο και Κρητικό, αλλά και Αιγαίο Πέλαγος συναντιούνται. Στα Κύθυρα, λοιπόν, ένα νησί με βαριά ιστορία στις ρίζες του. Οι αναφορές του Ομήρου στην Ιλιάδα, αλλά και άλλων σπουδαίων ιστορικών της αρχαιότητας, όπως του Ηροδότου και του Ξενοφόντα, είναι πολλές. Η καθημερινότητα των Κυθύριων ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τις τέχνες. Το νησί έχει να επιδείξει πλούσια παράδοση στη μουσική, το τραγούδι και το χορό. Η κυθυραϊκή παράδοση, τέλος, διαμορφώνεται από κριτικές και φαινησιακές επιρροές. Χορεύει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γομαστού, χοροδιδάσκαλος Πετρόπουλος Νίκος. Στο τσιρίγο μόνη.
με λυπηθεί. Κάτω στον Άγιο Γιώργη, κάτω στο κρυό νερό, σκότωσαν το Γιαννάκη, το μόναχο ήλιο. Σκότωσαν το Γιαννάκη, το μόναχο ήλιο. Thank you.
φτάνοντας στο τέλος της περιήγησής μας, στους ήχους του Αιγαίου, κάνουμε στάση στις Κυκλάδες. Η μουσική και το τραγούδι έχουν κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των κατοίκων της Σκιάς. Υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί οργανοπαίκτες, οι οποίοι διασκεδάζουν τον κόσμο με μουσική, τραγούδι και χορό, σε πανηγύρια και εκδηλώσεις. Τα τραγούδια πλαισιώνονται από τους ήχους βιολιού, λαούτου, αλλά και παραδοσιακών μουσικών οργάνων, όπως της τσαμπούνας και του τουμπιού. Οι νέοι συνεχίζουν την τσιώτικη μουσική παράδοση, εμπνευσμένη από το μεράκι και την αστήρευτη διάθεση των παλαιότερων, μαθαίνοντας παραδοσιακά τραγούδια, μουσικά όργανα και τσιώτικο σιρτό και μπάλο. Και από τους νέους της Διάς πάμε στην Άξο, εκεί όπου τα αξιωτάκια λένε ότι βγαίνουν χορευτές από τη κοιλιά της μητέρας τους, αφού μαθαίνουν τόσο νωρίς το χορό, σαν να έχουν το ρυθμό καταγεγραμμένο στα κύτταρά τους. Σήμερα στην Άξο το νησιώτικο τραγούδι είναι ακόμα ζωντανό. Στην Κινίδαρο, στην Κομιακή, στην Κόρονο, στα Περάφου υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες μουσικών τραγουδιστάδων, οργανοπαικτών και στιχοπλόκων. Η χορευτική δυνατότητα των αξιωτών είναι μοναδική. Για το λόγο αυτό λένε πως οι αξιώτες μπορούν να χορέψουν μέσα σε ένα τασάκι. Στα Κυκλαδίτικα σοκάκια μας μεταφέρει νοερά ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Πατρών. Χοροδιδάσκαλος Οικονόμου Διογέννης. Thank you.
Όμορφα είναι τα νερά σου.
πολύ. Thank you.